Συνεχίζεται το αλαλού με το ΦΠΑ. Από τη μία, οι καταναλωτές πρέπει να είναι καλά διαβασμένοι και από την άλλη, οι επιχειρηματίες, δεύτερη μέρα εφαρμογής του νέου συντελεστή, και ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μου είπαν ότι μπορώ να χτυπάω κανονικά, πλην όμως ότι ο λογιστής θα λάβει υπόψη του από την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος να το φτιάξει εκείνος. Μπορεί να έχει πέσει δουλειά στους προμηθευτές των ταμιακών μηχανών, παρόλα αυτά για άλλη μια φορά την πληρώνει ο καταναλωτής. Και οι επιχειρηματίες θα κερδίσουν τη διαφορά μεταξύ του 13% και του 24%. Θα πρέπει πρώτον αυτές τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν, τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, να εφαρμόσουν τους καινούργιους συντελεστές, όμως αυτό θα είναι εις βάρος των καταναλωτών. Αποτέλεσμα, η αγορά να κινείται ακόμη με δύο ταχύτητες, καθώς για το ίδιο προϊόν υπάρχουν περιπτώσεις που ο καταναλωτής, εάν είναι τυχερός, θα πληρώσει με το μειωμένο ΦΠΑ, ιδάλλως θα χρεωθεί με το συντελεστή του 24%. Γι' αυτό σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία αλλαγής των συντελεστών να το κάνουν άμεσα, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται οι πελάτες τους χωρίς λόγο. Μέχρι λοιπόν η αγορά να βρει τα βήματά της, οι καταναλωτές θα ψάχνουν ακόμη στις αποδείξεις τους το μειωμένο ΦΠΑ.